της Ερμούπολης Μάγκας. Δίνει στον Ζάχη. Ζάχη στο Μινά. Μελισσόπουλος με τη μία στον Ζάχη. Κόβουν οι Ροδίτες. Ξανά Μελισσόπουλος. Πάλι στον Ζάχη μέσα στην περιοχή. Ζάχη τις τρίπλες. Το πλασέ από την κλειστή γωνία μπλοκάρει. Ο Τσιγάρος πάνω στη γραμμή του Ιάλισσου, πάνω στη γραμμή της περιοχής. Για να δούμε. Εκτέλεση καλή με το αριστερό. Από κοντά δεν μπορεί να νικήσει τον Παπαδόπουλο. Και επιθετικό φάουλ. Τα παιχνιδιού στο φάουλ είναι ο Μινάς. Για την Λασίρου, πολύ όμορφη η καινούργια εμφάνιση της Συριανής ομάδας. Μπλε σκούρο. Μινάς εκτελεί απευθείας, η μπάλα λίγο δίπλα από τα δοκάρια του Τσιγάρου. Καρμύρη. Καρμύρης στον Ζάχη, αρκετά κινητικός ο Ζάχη και στο σημερινό παιχνίδι. Η μπάλα στον Καρμύρη, ωραία παλιά για το Μινά, γυρίζει από κοντά, δεν μπορεί ο Κόνση. Ζάχη όπως όπως, καλού κακού, είναι δυνατή η παλιά, φεύγει μπροστά ο Μελισσόπουλος, φεύγει μπροστά και ο Μινάς, κατεβάζει την μπάλα ο Καραγιώργης. Μινάς για τον Κόντσι, παίζεται λέει ο διαιτητής, Μινάς το σουτ πάνω σε σώματα, νέο σουτ από τον Καρμύρη out. Δεν είναι πουθενά, αλλά την προλάβει ο Μάγκας, είχε καταλάβει την σκέψη του, Μάγκας βαθιά μεταβίβαση για τον Μελισσόπουλο, πάνω πιάσει το γυριστό ο Μελισσόπουλος. Να στην κόντρα τώρα ο Ιάλισσος, κρατάει την μπάλα ο Κατσούκης, τροφοδοτεί από αριστερά. Και είναι φάουλ ή πέναλτι. Πέναλτι από τον Οικονομόπουλο πάνω στον Τζουανάκη, αν είδα καλά. Είναι και κόντρα ο ήλιος, συγχωρέστε με. Πέναλτι για τον Ιάλισσο Ρόδου στο 33. Σε ένα σημείο που δεν νομίζω ότι χρειάζονται τέτοιες παραβάσεις, δεν κινδύνευε η Ελασσίρου από κάποια παραβίαση. 34 λεπτά παιχνιδιού, Κατσούκης απέναντι από τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο από τα 11 μέτρα. Για να δούμε. Σε ένα ανόητο πέναλτι, αλήθεια είναι. Συνεχίζουν να διαμαρτύρονται οι παίκτες της Ελλάς στον κύριο Τσολακίδη. Κατσούκης και Παπαδόπουλος. Έτοιμος ο Κατσούκης, παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Κατσούκης εκτελεί 0-1 ο Ιάλισσος στο 34. Ανοίγει το σκορ η ομάδα της Ρόδου στο 34ο λεπτό με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Κατσούκη, ο οποίος νίκησε τον Παπαδόπουλο σε ένα, επαναλαμβάνω, ανόητο πέναλτι. Αφισβητούμενο πέναλτι βεβαίως. Συνεχίζουν να διαμαρτύρονται οι παίκτες της Ελλάς. Εμείς από εδώ δεν μπορούμε να πάρουμε θέση για το αν ήταν σωστή η παράβαση ή όχι. Αλλά αν ήταν παράβαση, είναι ανόητο πέναλτι. Στον Κασάπη, ωραία τρίπλα στον Κασάπη. Είναι αρκετά ωρεξάτο ο Κασάπη στο σημερινό παιχνίδι. Ωραία παλιά για τον Κόντσι. Κόβουν οι παίκτες της Ρόδου με το κεφάλι εκεί, ελέγχει ο Τζουανάκης, ο οποίος κρατάει την μπάλα με άριστη τεχνική κατάρτιση ο Ροδίτης ποδοσφαιριστής. Δυνατό το τάκλιν από τον Ζαφύρη. Να μέσα στην περιοχή ο Μινάς, το σούτ από το Μινάουτ. Το τάκλιν από τον παίκτη του Γιάννη, σου παναβούσε την αντεπίθεση. Οι Ροδίτες θέλει προσοχή εδώ. Ο Κατσούκης μοιράζει την μπάλα από τα αριστερά. Το σούτ από τον Τζουανάκη κόρνερ. Σόπουλο. Μελισσόπουλος αφήνει την μπάλα πολύ έξυπνα στον Κασάπη. Κασάπης είναι γρήγορος. Βγαίνει και ο Κόντσι. Κασάπη στο δυνατό σουτ, την μπάλα κόρνερ. Είπαμε είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Κασάπη στο σημερινό παιχνίδι. Ωραίο σουτ από τον Κασάπη σε κόρνερ. Ο Τσιγάρος στο 43. 44 λεπτά αγώνα. Κόντσι εκτελεί κεφαλιά από το Μελισσόπουλο στα χέρια του Τσιγάρου. Μάγκας στον Ζάχη, ίσως στην τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου. Ζάχη συγκλίνει, δίνει στον Μελισσόπουλο. Μελισσόπουλος ωραία στον Κασάπη, Κασάπης πάνω να μπει περιοχή. Να μέσα στην περιοχή το πλάσε. Η μπάλα είναι corner. Το πλασέ από τον
Ζάχη στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπήκε μόνο στο Ζάχη, τον πρόλαβε όμως ο παίκτης του Γιάλισσου και το κόρνερ. 1-2, 7 παίκτες, 8 τώρα παίκτες της Ελλάς μέσα στην περιοχή. Κόντσι εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τους Ροδίτες. Μπόσιο προσπαθεί, Μάγκας δεν μπόρεσε εκεί να βάλει τα πόδια του Καρμύρης. Μινά στο γύρισμα, Κόντσι από κοντά, 1-1. Ισοφαρίζει η Ελλάς στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γκολ και ημίχρονο. Φοβερό γύρισμα από τον Περικλή Μινά. Καρφωτή κεφαλιά από τον Κόντσι και 1-1 η Ελλάς στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Η Ελλάς σώζει την παρτίδα στο πρώτο ημίχρονο και ο Αργεντίνος χρήζεται σκόρερ και απαντάει στο γκολ του Κατσούκη. Ελλάς Καρμύρης, αλλάζει παιχνίδι για τον Παράβαλο, ωραίο κοντρόλ από τον Χάρη Παράβαλο, ο οποίος δίνει αριστερά στον Μελισσόπουλο. Μελισσόπουλος γλυκιά σέντρα για τον Μινά με το κεφάλι, Ροδίτες. Ζαφύρης πάει να κατεβάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή, το πλασέ δοκάρι από τον Κασάπη, πολύ μεγάλη φάση εδώ για την Ελλάς Σύρου. Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάς στο 55. Της Ελλάς μέσα στην περιοχή και λίγο έξω από αυτήν. Εφτά παίκτες εντός περιοχής, ο Καρμύρης ακριβώς έξω από την περιοχή για το rebound. Και ο Περικλής Μινάς στην εκτέλεση, Μινάς από κοντά, ο Κόντσι το πλασέ out. Πολύ καλή στιγμή για την Ελλάς με τον Κόντσι. Στο 59. 60. Πάνος, ο Ποσόπος. Να για την επίθεση για τον Ιάλισο. Η παλιά μπροστά για τον Τζουανάκη. Τζουανάκης μπαίνει στην περιοχή. Τζουανάκης στις τρίπλες. Κίνδυνος για την Ελλάς. Τζουανάκης στο πλασέ. Η μπάλα είναι out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ιάλισσο, μεγάλη ευκαιρία για το 1-2 με τον Τζουανάκη, ο οποίος κέρδισε όποια κόντρα βρήκε, μπήκε στην περιοχή και στο 60 λεπτό πλάσαρε τον Παπαδόπουλο με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από τα δοκάρια του θεματοφύλακα της Ελλάς. Από τα πόδια του Ζαφίρη στον Κόντσι, ο οποίος έχει κάνει καλό παιχνίδι.
Ο Αργεντίνος σήμερα κόντσε ξανά στον Ζαφίρη. Ζαφίρης από τα δεξιά, γλυκιά σέντρα. Γυριστό! Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Μελισσόπουλο. Φοβερό ανάποδο ψαλίδι από τον Αλέξανδρο Μελισσόπουλο. Σε τιμότητα ο Τσιγάρος στο 62. Φοβερή φάση από τον σέντερ φορ της Ελασσίρου, ο οποίος σηκώθηκε στα 2 μέτρα, τα πάντα από κοντά κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια του Τσιγάρου. Κόρνερ για την Ελλάς, πιέζει η Ελλάς. Και τώρα ο Κόντσι είναι σε αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ. Έχει πάει ο Μελισσόπουλος για την μπάσα τελικά. Κόντσι εκτελεί από κοντά, η μπάλα είναι out. Ωραία προβολή από τον Καρμίρη. Κατσούκης έπαιξε με τον Ιντρίζη. Ξανά Κατσούκης. Η μπάλα στον Χατζηνικόλα. Βάζει καλά τα πόδια του ο Κόντσι. Πάνε να βγάλει αντεπίθεση η Ελλάς και βγαίνει αντεπίθεση με τον Μούντριχα. Είναι ο Κόντσι, είναι και ο Παυλόπουλος. Παυλόπουλος πάει να πλασάρει, βάζει καλά τα πόδια του ο Πατσίλης. Στον Ζαφίρη είπαμε ότι ο Ιάλισσος είναι φωτιά στην κόντρα. Κόντσι, γέμισμα για τον Μούντριχα. Παυλόπουλος το σούτ από μακριά βγαίνει και μπλοκάρει ο Τσιγάρος. Κόντσι. Μπαλιά στον Παυλόπουλο. Παυλόπουλος πάει να κατεβάσει την μπάλα. Μινάς πατάει η περιοχή, ο Περικλής Μινάς. Προσποιήσεις, ψάχνει την πάσα στον Παυλόπουλο. Παυλόπουλος στην περιοχή. Παυλόπουλος το σου την μπάλα στα χέρια του Τσιγάρου. Παιχνίδι για τον Ζαφίρη. Πολύ έξυπνη κίνηση από τον Μινά. Ζαφίρης. Γλυκό τσίπημα για τον Παυλόπουλο. Κεφαλιά κόρνερ από τον Τσιγάρο. Στο 89 αυτή η φάση για την Ελλάς. Από την ώρα που μπήκε ο Παυλόπουλος έχει κάνει αισθητή την παρουσία του, αν μη τι άλλο. Αφήνει στον Κόντσι εκείνος στον Οικονομόπουλο. Γιώργος Οικονομόπουλος κατεβαίνει, θα ψάξει το σουτ. Μακρινό σουτ Οικονομόπουλου, μπάλα είναι out. Οικονομόπουλος στον Μάγκα. Δεν πιέζει κανείς από τον Ιάλης. Όλοι πίσω, 11 παίκτες. Παράβαλος μπροστά στον Μούντριχα, χάθηκε η μπάλα. Οικονομόπουλος, πάει να γίνει το λάθος. Πιέζει εκεί ο Εμπούμπα, να το λάθος. Το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία. Νέο πλασέ, τραγικό λάθος του Οικονομόπουλου. 1-2. 1-2 στο 94. Τραγικό λάθος από τον Γιώργο Οικονομόπουλο. Και το 1-2 από τον Εμπούμπα. Δεν το άξιζε η Ελλάς αυτό το πράγμα. Δύο λάθη της Ελλάς στην άμυνα, δύο γκολ ο Ιάλισσος και φεύγει με το τρίποντο από την Ερμούπολη.